6 βιογραφικές ταινίες που επικεντρώνονται στις ζωές των κορυφαίων προσωπικότητων από τον κόσμο του κινηματογράφου, της φωτογραφίας και της μουσικής θα προβληθούν από τις 13 Ιουνίου στο Armani Silos με σκοπό να ερευνηθεί η ψυχολογία της δημιουργικότητάς τους. Τις ταινίες που συνθέτουν το αφιέρωμα με τίτλο «Ξεχωριστές ζωές» επέλεξε ο ίδιος ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας για να παρουσιαστούν στο Μουσείο Τέχνης και Μόδας, τον Πολυχώρο στο Μιλάνο που στεγάζει μεταξύ άλλων το αρχείο του. Είναι μια σειρά ταινιών που αναδεικνύει τα πολλά πρόσωπα της δημιουργικότητας, ανέφερε ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε δήλωσή του. Η βιογραφική ταινία είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος μια εικόνα για τις ζωές των ανθρώπων, τους οποίους μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο μέσω της δουλειάς τους και μπορεί να δώσει μια ιδέα για το πώς αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν. Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι Βρίσκοντας την Βίβια Μάγερ του 2013 σε σκηνοθεσία Τζον Μαλούφ και Τσάρλι Σίσκελ, ταινία που εστιάζει στη ζωή μιας δαντάς που άλλαξε την ιστορία της φωτογραφίας δρόμου. Ας χαθούμε, του 1998 σε σκηνοθεσία Μπρους Βέμπερ, αφήγηση της ιστορίας του θρηλυκού jazz μουσικού Τζετ Μπέικερ. Το Αλάτι της Γης, σε σκηνοθεσία Βιμ Βέμπερ και Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάτο, ντοκιματέρ του 2014 που περιγράφει τη ζωή και το έργο του καταξιωμένου βραζιλιάνου φωτορεπόρτερ Σεμπαστιάο Σαλγάδο. Επίσης θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ Γράμμα στον Ηλία του 2010 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορτσέζε και Κέιτ Τζόουνς που εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του κινηματογραφικού σκηνοθέτη Ηλία Καζάν. Και το Άκουσε με Μάρλον σε σκηνοθεσία Στέβαν Ράιλι με θέμα την καριέρα και τη ζωή του εμβληματικού καλλιτέχνη.